Έχω να κάνω μία δήλωση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ενημέρωσης και τα συστημικά site. Κύριοι, η μπογιά σας δεν περνάει πια. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είναι πια τόσο αμόρφωτος και τόσο κατευθυνόμενος. Δυστυχώς, για σας και ευτυχώς για την κοινωνία σκέπτεται. Πολλά πράγματα που πάτε και να περάσετε, δεν μπορείτε να τα περάσετε γιατί είναι υποψιασμένοι και καχύποπτοι εκατομμύρια άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι, μην υπερβάλλω, εναντίον των όσων προσπαθείτε να περάσετε ιδιωτελώς. Βγήκατε ανθρωποφαγικά όλα τα site, τα συστημικά, δηλαδή τι σημαίνει συστημικά και τα μη συστημικά, αυτά που τα δίνει η κυβέρνηση λεφτά και προμήθειες, και σκίσατε τον Ραπτόπουλο, τον είπατε εμετικό, γιατί ο Ραπτόπουλος είπε ότι η κυρία Μπεκατόρου ιδιωτελώς σιώπησε στον πιθανό βιασμό, γιατί για μένα δεν υπάρχει βιασμός, βιασμός με γλυκόλογα δεν υφίσταται, γράψτε το αυτό με κεφαλαία γράμματα, βιασμός με γλυκόλογα δεν υφίσταται, μπορεί να σε παραπλανήσει με λάγνο λόγο, εντάξει, τον είπατε χίλια δυο, τον είπατε φασίστα, κάτι αριστερά site, κάτι τεμπέληδες που γράφουν εκεί σε ένα site αριστερών, κάτι κοπρίτες που λένε είστε κάθε 17 μέρες και τα μούτσια σας έχουν 4 κιλά ψήρες το καθένα, 4 κιλά ψήρα το ένα μάγουλο, 8 κιλά ψήρα το άλλο, εντάξει. Και δημιουργήσατε ο κακός Ραπτόπουλος και τα λοιπά. Α, διαβάζουν τα παιδιά μας, τι, πώς, πού και τα λοιπά, ότι είναι κάθαρμο Ραπτόπουλος. Έρχεται λοιπόν η κυρία Μπεκατόρου, καθήκια του κερατά, κοπρίτες, και λέει η γυναίκα το ίδιο πράγμα. Εγώ καταρχήν δεν κατηγόρησα την Μπεκατόρου, απλά επισήμανα τις προθέσεις της. Λέει λοιπόν η γυναίκα, εγώ στον Ευαγγελάτο, την πήρε συνέντευξη ο Ευαγγελάτος. Εγώ λέει φοβήθηκα μη χάσω την επιτυχία. Άρα βιάστηκα, λέει αυτή, βιασμός δεν υπάρχει, με γλυκόλογα. Ακόμα και να υπήρχε όμως, που δεν υπάρχει, σιώπησε η γυναίκα γιατί είχε ιδιοτέλεια την καριέρα της. Και έρχεται μετά από 23 χρόνια να μιλήσει πάλι προς όφελος της καριέρας της, που έχει να κάνει με τις εκλογές αυτές κάτω στην Αθήνα που κάνετε και γονομάτε τα λεφτά από τα κόμματα των Ομοσπονδιών. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο δόγμα του Ραπτόπουλου ότι ή στην Α ή στη Β ή στο box ή στην οστεοπλοή, όλοι πάτε για τη μαρμίτα. Όλοι πάμε για τη μαρμίτα. Εμείς το λέμε. Άρα λοιπόν η κυρία μία φορά σιώπησε για το συμφέρον της και μία φορά μίλησε πάλι για το συμφέρον της. Πού το εμετικό, πού το φασιστικό. Ξέρετε ποιοι είστε φασίστες, ειδικά εσείς, πώς λεγόταν το site, το αριστερό, δεν θυμάμαι. Κατιούσα, μιλάτε για βολεμένους δεκαθήκια που δουλεύουμε 12 ώρες τη μέρα, ρε κοπρίτες, που δεν έχετε κάνει μεροκάματος στη ζωή σας, κοπρίτες. Μιλάτε για βολεμένους. Ποιοι είναι οι βολεμένοι. Ποιοι είναι οι βολεμένοι. Εγώ 8 χρόνια από όταν κουβάλαγα εκεί στο στρατηγάκι και σε άλλες δουλειές, δεν έχετε ξυπνήσει πριν τις 1 το μεσημέρι. Ηλιοβασίλεμα έχετε δει. Χάραμα δεν έχετε δει στη ζωή σας, ρε καθήκια. Χάραμα στη ζωή σας δεν έχετε δει. Καθήκια. Εγώ τώρα δηλαδή, αν ήμουν κανένας αμίμου άπτο, κανένας φλόρος, όπως ο Κακλαμανάκης, ο φλόρος, που θυμήθηκε μετά από 23 χρόνια ότι το δεσμό του, γιατί είχε δεσμό με την κυρία, αισιόπησε στην ιστοριακή και ήρθε μετά από 23 χρόνια. Δεν μας πείθεις, ρε Κακλαμανάκη. Δεν μας πείθεις. Δεν μας πείθεις, ούτε εσύ. Αν λοιπόν ήμουν κανένας φλόρος, καρεκλοκένταυρος, με πήραν 50 τηλέφωνα και 3 δικηγόροι. Και λέει, κάνε τους μήνες εισαγωγή, πάρουμε λεφτά. Χαράμι λεφτά εγώ δεν θέλω να πάρω. Ούτε μήνες, ούτε αγωγή, ούτε τίποτα. Θα μπορούσα να σας σκίσω τον πάτο για προσβολές και 1002, αν ψάξεις δηλαδή νόμους και τέτοια, θα μπορούσα να σας σκίσω τον πάτο. Σας παραδίδω, ρε μπινέδες,
σας παραδίδω ρε μπινέδες, όπως ακριβώς σας το λέω, στο λαό, στην κοινωνία. Σας παραδίδω στα σχόλια των αντρών που έχουν κόρες. Και είναι όλοι υπέρ του Ραπτόπουλου. Γιατί δεν βάλετε από κάτω πόσα like και πόσα dislike έχει το βίντεο. Να δείτε την κατάντια σας. Συστημική του θανάτου. Όλα γίνανε για τα λεφτά και τις ενώσεις, πώς θα λένε, τις ομοσπονδίες, για τις εκλογές. Καθήκια.